δικός μου ρόλος έχει τελειώσει. Εντάξει. Σας καλέσαμε εξετάσατε τις εστάσεις. Εμείς ξέρουμε ότι είχατε αυτό το διαδικαστικό για το πρώτο κομμάτι ως Γενικός Εφορός Εκλογής. Οπότε σας συνεχίζουμε και σας δίνουμε τον τίτλο εμείς τότε. Λοιπόν. Έχει τελειώσει. Έχω παρουσιάσει τα αποτελέσματα επίσημα. Έχω παρουσιάσει τις δύο εστάσεις. Δεν χάθηκε στον δρόμο, κύριε Ζωκράτη. Με ακούσατε. Η μία αποσύρθηκε. Η μία έστατη αποσύρθηκε χθες. Δεν ήταν αυτή του Δημάρχου Παραλιμνίου που αποσύρθηκε. Αυτή δεν κατατέθηκε. Από τον Δημάρχο Παραλιμνίου. Δεν πήραμε έσταση από τον Δημάρχο Παραλιμνίου. Ναι, τι αφορούσαν οι εστάσεις αυτές. Δηλαδή, οι δύο εστάσεις αφορούσαν όπως ανέφερε και στη δήλωση του τοποτηρητής. Να μου επιτρέψετε, δεν πρέπει να αναφέρω οτιδήποτε. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα επηρέαζαν πλέον την εκλογική διαδικασία. Τες ανέφερε ο τοποτηρητής. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σωστό να κάνω εγώ οποιοδήποτε σχόλιο. Μάλιστα. Η τρίτη όμως, γιατί επικοινώνησε ο... Αποσύρθηκε, όχι, από επικοινώνησα μαζί μας και αποσύρθηκε. Ναι, τι σας είπαν, είναι ως μη γενόμενη καταγγελία. Πήρα ηλεκτρονικό μήνυμα από το άτομο το οποίο το έκανε και το απέσυρε. Τώρα, αλλά κύριε Χαριλάου... Δεν ήταν έσταση που θα επηρεάζει την εκλογική διαδικασία. Κύριε Χαριλάου, όσον αφορά το κόστος των αρχιεπισκοπικών, έχει... Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Όσον αφορά... Λοιπόν, όσον αφορά, λέω, το κόστος της διεξαγωγής των αρχιεπισκοπικών... Κοιτάξτε, είχα πει από την αρχή, παρόλο που ήταν όλα τόσο επίγοντα και άμεσα, ότι θα ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο. Είναι κοντά σε εκείνο το ποσό, δηλαδή και να ξεφύγει, θα ξεφύγει πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν κύριε Χαριλάου. Το Σάββατο θα έχουμε νέο αρχιεπίσκοπο. Όπως σας είπα, ο σκοπός ο δικός μου ήταν όταν αποδέχθηκα αυτή την εντολή, η οποία αποτελούσε μεν τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη όταν σου δίδεται από όλη την Ιερά Σύνοδο ομόφωνα. Εκείνο που είχα πάντοτε ως σκοπό μου είναι να γίνει διαδικασία με τον πιο άριστο τρόπο και αδιάβλητο τρόπο, και το στίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου ήταν την επομένη των εκλογών να μιλάνε όλοι για το αποτέλεσμα και όχι για τη διαδικασία. Μάλιστα, κύριε Χαριλάου. Μπορεί να σκεφτεί. Και αυτό νομίζω έχει επιτευχθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαριλάου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλές γιορτές, κύριε Χαριλάου. Σας ευχαριστούμε και για όλες αυτές τις μέρες. Θεόδωρος Κυριακού. Γεια σας. Να είστε καλά. Θεόδωρος Κυριακού μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακού. Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ο κύριος Χαριλάου έκανε εξαιρετική δουλειά. Έκανε, ναι. Να το πιστώσουμε. Και εγώ να σας πιστώσω πολύ καλή δουλειά στο σενάριο που μας δώσατε, ότι θα ανακοινωθεί, θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος Παραμονή Χριστουγέννων. Εντάξει, ακούμε διάφορα και καταφέρνουμε έτσι μετά από τόσο καιρό να εκτιμούμε τα πράγματα και να είμαστε μέσα στις προβλέψεις. Άντε, επειδή βρήκατε την παραμονή, πέστε μας τώρα και πώς την πρόβλεψή σας για τον νέο αρχιεπίσκοπο να τελειώνουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ψηφοφορία μόνο. Μια ψηφοφορία. Ο Πάφου Γεώργιος, κύριε Κυριάκο, αυτό βλέπετε. Για να μιλώ για μια ψηφοφορία, ναι. Εγώ όμως θέλω να πω και το εξής. Ότι η Σύνοδος πρέπει να λάβει η Συνοδική συνολικά να δουν τα πράγματα. Και ένα από τα κριτήρια που δεν πρέπει να το ξεχνούνται είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών. Παραπέρα όμως έχουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής. Το προβλέπει ο καταστατικός. Δεν μπορούν να γίνουν καμιά φορά και τα δυο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λάβουν και λίγο υπόψη τους, πρέπει να εξετάσουν και το θέμα του αποτελέσματος και ας αποφασίσουν να πηγαίνουν εκεί μόνοι τους και θέλουν αρχιεπίσκοπο αντισκήτου. Ναι. Αυτό όμως, Κυριακού, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και λέγεται και περισσότερο και από το επιτελείο του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, το 30% ήταν το ερώτημα που υπέβαλα και το υπέβαλα και σε εσάς. Το 30% μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της Λαϊκής Βούλησης? Κοίταξε, εγώ λέω το επιτελείο Λεμεσού μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα επιχείρημα, δυνατόν επιχείρημα, ότι ο δικός τους άνθρωπος ήρθε πρώτος. Ναι. Παράτερα, το 35% σίγουρα, γιατί άκουσα κάποιους να μιλούν περί εκκλησιολογίας και τα λοιπά, υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα 65%. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι, ας πούμε, είναι
εκκλησιολογικό το θέμα με την έννοια εκφράζει πλήρως τη συνείδηση της Εκκλησίας. Μάλιστα. Είναι ένα ποσοστό όμως σεβαστό. Εγώ θέλω να είμαι, να είμαι στο μέτρο, να είμαι ουδέτερος, να βλέπω το θέμα της μεσότητας και να είμαι και αληθινός. Και νομίζω ότι ο κάθε συνοδικός έχει το μυαλό, δεν το έχει, είναι δικό του θέμα, δική του ευθύνη, αν θα λάβει υπόψη όχι το αποτέλεσμα του... Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε πληροφόρηση ότι γίνονται διεργασίες από έναν του τριπροσώπου οι οποίες αναφέρονται στη στήριξη ενός άλλου προσώπου που είναι μέρος, που είναι μέρος του τριπροσώπου. Δεν μπορώ να τα πω όλα, επειδή πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να αποσυρθεί εκείνος και να στηρίξουν έναν από τους άλλους καλά, δύο. Η πληροφόρηση είναι και... για τον Μητροπολίτη Ταμαζού να στηρίξει τον Μητροπολίτη Αθανάσιο. Τώρα δεν θα παίζουμε και το κρυφτούλι. Εκεί το είπες εσύ. Δεν υπάρχει απόσυρση, είναι εκεί. Η συνοδική μπορεί... Πρόθεση για απόσυρση. Πρόθεση να στηρίξει, εν πάση περιπτώσει, άλλον του τριπροσώπου. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όποιος από τους τρεις δεν ψηφίσει τον εαυτό του... Ναι. Για μένα είναι ακύρωση όλων εκείνων που στάθηκαν στο πλευρό του και αγωνίστηκαν για αυτόν. Μάλιστα. Για αυτές, τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία, όλοι έχουν την υποχρέωση του τριπροσώπου να ψηφίσουν τον εαυτό του. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό, πριν σας κλείσουμε, κύριε Κυριακού, θέλω και την άποψή σας γιατί καθοριστική Ιερά Σύνοδος την παραμονή Χριστούγεννων πιστεύετε. Γιατί μας έλεγαν μεταξύ Χριστούγεννων και Πρωτοχρονιάς. Γιατί βιάζονται οι συνοδικοί. Εγώ ανήμουν στην περίπτωση του Πάφου και ξέρω ότι έχω το προβάδισμα. Θα ήθελα ίσως να τελειώσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τώρα που έχω ξεκαθαρίσει κτλ. Άρα, μάλιστα, καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακού. Γεια σας, κύριε Κυριακού.